κάθε τμήμα και σε όλη την αυλή υπάρχει αυτό. Μπαίνει αφενός, βγουν τα παιδιά, όχι δύο-δύο χειρά-χειρά εκεί πλέον, το ένα πίσω. Μαθητές και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν σε αθρανία με υποχρεωτικά self-test δύο φορές την εβδομάδα. Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει ήδη από την Παρασκευή με τις καθαρίστριες σε δημοτικά και γυμνάσια να καθαρίζουν τους προαύλους χώρους αλλά και το εσωτερικό των κτηρίων. Μετά από δύο μήνες λειτουργίας των σχολείων στην εξαποστάσεως διδασκαλία, τα σχολεία ανοίγουν τη Δευτέρα, περιμένουμε τους μαθητές μας και σίγουρα όλα τα σχολεία σε όλη την επικράτεια ετοιμάζονται για αυτή την υποδοχή. Τα σχολεία θα ανοίξουν με τους ίδιους όρους με εκείνους που κλείσανε, δηλαδή οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο με υποχρεωτική τη χρήση της μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Φυσικά τηρουμένων των αποστάσεων, των κοινωνικών αποστάσεων, τη χρήση του αντισηπτικού, το πλύσιμο των χεριών, τον πολύ καλό εξαερισμό των αιθουσών. Τώρα βέβαια διευκολύνει και η εποχή γιατί δεν είναι οι συνθήκες του χειμώνα. Οπωσδήποτε η πολύ, πολύ καλή καθαριότητα, γεγονός το οποίο βοήθησε πάρα πολύ και ο Δήμος Καβάλας με τις ενισχυμένες καθαρίστριες που είχαμε, ειδικά στο σχολείο μας. Έχουμε δηλαδή και το πρωί την καθαρίστρια, η οποία σε κάθε διάλειμμα περνάει από όλες τις αίθουσες και απολυμμένη τα θρανία. Φυσικά, εκτός από τον εξαερισμό, προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν και με παιδαγωγικούς όρους τα παιδιά να μην αλλάζουν μεταξύ τους αντικείμενα, στη χρήση του αθλητικού υλικού οι γυμναστές μας. Όλα αυτά όπως τα τηρούσαμε και πριν κλείσουν τα σχολεία με ένα επιπλέον προστατευτικό μέτρο που είναι το self-test. Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λιποπροσωπικό, καλούνται τη Δευτέρα 10 Μαΐου να προσέλθουν στα σχολεία έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ. Την Κυριακή όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό το υπόλοιπο του σχολείου, καθαρίστριες, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, ψυχολόγους μας, νοσηλευτής μας, όλοι θα πρέπει να κάνουν την Κυριακή το self-test. Και τη Δευτέρα το πρωί θα πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος, εάν οι μαθητές μας έχουν το τεστ αυτό αρνητικό, οπότε και θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην τάξη για το μάθημα. Παράλληλα, θα δίνουμε και κάποια στατιστικά στην διεύθυνσή μας και φυσικά στην περιφέρεια, για το πώς είναι οι μαθητές οι οποίοι προσήλθαν στο σχολείο με το θετικό τεστ ή, στην περίπτωση του αρνητικού τεστ, οι μαθητές που παρέμειναν στην καραντίνα στο σπίτι και θα ακολουθήσουν όλα όσα προβλέπονται από τον ΕΟΔΗ. Ωστόσο, δεν πάβουν να υπάρχουν και ορισμένες ανησυχίες από πλευράς των γονέων, ειδικά για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχετε δεχτεί τηλεφωνήματα από τους γονείς, γιατί οι περισσότεροι είναι λίγο ανήσυχοι στο κομμάτι των self-test, λόγω του νεαρού της ηλικίας των μαθητών. Λοιπόν, θα ήθελα εδώ να πω ότι σε όλο αυτό που περνάμε στην εκπαίδευση, πέρα από τον μεγάλο αγώνα των εκπαιδευτικών, που δώσανε και τον χρόνο και την ψυχή τους με τις νέες τεχνολογίες. Θέλω να πω ότι ένας πολύ μεγάλος άθλος σημειώθηκε και από τους γονείς, πιστεύω όλων των ηλικιών, των ανηλίκων μαθητών, αλλά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, νηπιαγωγία και δημοτικά, ίσως είναι κάπως πιο δύσκολο, γιατί η επιμέλεια και η συμπαράσταση είναι αυξημένη. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το κομμάτι του self-test, είχα κάποια ελάχιστα τηλεφωνήματα, ήμουνα και εδώ όσο μπορούσα αυτές τις ημέρες για να δεχτώ αυτές τις ανησυχίες. Μπορώ να πω ότι οι γονείς είναι ιδιαίτερα ασφαλείς ότι αυτό θα τηρηθεί εύκολα σχετικά από τους μαθητές. Το κομμάτι της εισαγωγής στην πλατφόρμα πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα κομμάτι που θα το λύσουν τουλάχιστον οι γονείς του δικού μας σχολείου. Δεν βλέπω να έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες αυτό. Όχι, νομίζω ότι θα είναι ό,τι δυσκολία τέλος πάντων υπάρξει, θα την αντιμετωπίσουμε με κοινωνικούς όρους την πρώτη εφαρμογή, τη Δευτέρα, με μία μικρή υπομονή. Και μετά θα πάρουμε, πιστεύω, τη σειρά μας και όλα θα είναι μια χαρά. Τα αντισηπτικά έχουν ήδη τοποθετηθεί στις εισόδους αλλά και τις εξόδους του σχολείου, ενώ σε κάθε αίθουσα υπάρχει αντισηπτικό για τους μαθητές αλλά και για τους καθηγητές.